Η ερώτηση όντως είναι η εξής. Εδώ έχουμε στον καρκίνο του νεφρού και νομίζω είναι καλό να γίνει λίγο η συζήτηση. Ότι έχουμε θεραπεία του 100% επιτυχία. Δηλαδή είναι η νεφρεκτομή, κάνει την νεφρεκτομή. Αν είναι καλύτερη ριζική από τη μερική. Όχι. Για τη μερική νεφρεκτομή, αν θεωρήσουμε ότι είναι ίδια με την, με την ριζική και είναι καλύτερη ίσως, γιατί διατηρήσει νεφρικό παρέχημα, πιστεύω ότι η μερική νεφρεκτομή δεν είναι και κάποια πάρα πολύ εύκολη επέμβαση. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να παρασκευάσεις το μίσκο, να κλαπάρεις τα αγγεία σου, να κόψεις τον όγκο, να ράψεις. Δηλαδή δεν είναι μια επέμβαση που νομίζω ότι μπορεί για εσάς να είναι εύκολη. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύκολη, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι πάντως μια επέμβαση που τουλάχιστον στην Ελλάδα την κάνουμε κατά κόρο. Είναι μια επέμβαση που έχει τις τεχνικές δυσκολίες της. Το ΑΡΕΦ, αν δείτε αυτούς τους αρρώστους που κάναμε, ήταν όλοι σχετικά ηλικιωμένοι βέβαια, με πολλά προβλήματα υγείας και πηγαίνανε την επόμενη μέρα στο σπίτι. Τι πιάνε, το ίδιο βράδυ πηγαίνανε στο σπίτι. Με τοπική ούτε νάρκωση ούτε τίποτα. Αν πράγματι τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά, και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου να με ειλικρινείς, να είσαι σίγουρο ότι σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει νεφρεκτομή. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Και μάλιστα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το ποιος θα αναλάβει αυτό το κομμάτι. Γιατί η ερώτηση είναι, εμείς τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε εμείς να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις. Ή θα αναλάβουν οι επεμβατικοί ακτινολόγοι. Εγώ νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να συνεργαζόμαστε. Γιατί και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν όλους τους όγκους καθοδηγούμενα από έναν αξονικό. Ούτε εμείς έχουμε όποτε θέλουμε αξονικό τομογράφο. Έτσι και δεν είμαστε στην Αμερική όπου ένα department είναι αυτόνομο και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα αγοράσω αξονικό τομογράφο να τα κάνω εγώ μόνος μου. Όπως θέλανε να κάνουν και μπορούν να κάνουν. Συνεπώς, κατά συνέπεια, ίσως πρέπει. Υπάρχει μεγάλο debate, οι εκπαιδευτικοί τεχνολόγοι υπάρχει αυτή η τάση ότι ξέρετε, εγώ μπορώ να τα κάνω όλα minimal invasive και προσπαθούν να πάρουν όγκους ή πάντως όγκους νεφρού, όγκους στα οστά, προσπαθούν να τα κάνουν όλα. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, χωρίς να τους απομακρύνουμε, να συμμετέχουμε κι εμείς και να προσπαθούμε να τα κάνουμε κιόλας, έτσι. Γιάννη, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι είναι μια, και οι δύο είναι μια μέθοδη πολύ χρήσιμη για ασθενείς υψηλού κινδύνου και βέβαια όπως είπες τα αποτελέσματα, τα μακροπρόθεσμα θα φανούν με την πάροδο του χρόνου και με την ευξημένη εμπειρία. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω σε διάλογο. Θέλω έτσι να μας προσγειώσει λίγο πιο στην καθημερινότητα ο συνονόματος ο Γκράβας στη χρήση των σειραπτικών. Μετά από την κυστεκτομή.